Το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας βρέθηκε την πρώτη στιγμή στον χώρο του ατυχήματος μαζί με το Εργατικό Κέντρο και συνδικαλιστές από άλλα σωματεία. Και σήμερα συνεχίζει να περιφρουρεί το χώρο εργασίας εδώ πέρα, γιατί ο εργοδότης ήθελε να τον ανοίξει και να δουλέψει κανονικά, ενώ υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση την ηλεκτρολογική και μπορεί να δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα και άλλα ατυχήματα. Γνωρίζουμε ότι οι εργοδότες μπροστά στο κέντρο τους δεν κοιτάζουν, δεν δίνουν καμία σημασία στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Το Συνδικάτο περιφρουρεί το χώρο και θα συνεχίσει το απόγευμα με το συλλαλητήριο σαν μια πρώτη απάντηση, και αύριο στην απεργία των οικοδόμων θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των εργαζομένων στις κατασκευές, με συγκέντρωση στις 10.30 έξω από το ΙΚΑ, Κούναρη και Κορίνθου, θέτοντας τα αιτήματά μας που είναι συλλογικές συμβάσεις, αύξηση στα μεροκάματα, τα αίσθημα υπεραγνώσεων κτλ. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τον αγώνα στη Unisol μαζί με το Εργατικό Κέντρο μέχρι να εκπληρωθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ώστε να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά εργαζόμενος σε αυτό το χώρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Unisol μας ασχολεί με θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Και είναι και γνωστό σε όλους μας, σε όλο το συνδικαλιστικό κόσμο και τους εργαζόμενους στην Πάτρα, ότι έχει ασκήσει και δίωξη σε συνδικαλιστή του Εργατικού Κέντρου, προσπαθώντας να τον απολύσει προκειμένου να, γιατί ο εργαζόμενος ενδιαφέρονταν για τις συνθήκες ασφάλειας και εργασίας στον χώρο.